Ναι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, πράγματι αυτό που θα απασχολήσει κυρίως και βρίσκεται ψηλά στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας είναι το θέμα της επιστροφής των παράνομων μεταναστών. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί και μεθαύριο Πέμπτη από τους Υπουργούς Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, αλλά και την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ξεκινάει λοιπόν μια συζήτηση για το πώς θα επιταχυνθούν οι επιστροφές των παράτυπων μεταναστών, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις που παράνομοι μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζουν και παραμένουν στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι 17 ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταθέσει ένα non-paper για το πώς οραματίζονται το νέο νομικό πλαίσιο για τις επιστροφές. Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί από την Ολλανδία και την Αυστρία. Το προσυπογράφει και η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία και η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελβετία και η Νορβηγία. Και το βασικό σκεπτικό είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιστροφή των ανθρώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Τώρα, σύμφωνα το μεταναστευτικό, όπως είπαμε, θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα με ένα σχέδιο συμπερασμάτων που έχουμε στα χέρια μας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν την επιτάχυνση των επιστροφών παράρτυπων μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ζητούν επίσης να εξεταστούν νέοι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα ζητούν μεγαλύτερη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης μέσω αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων. Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητούν αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορα διαθέσιμα μέσα και θα τονίζουν τη βούλησή τους να αντιμετωπίσουν την εργαλειοποίηση των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Αρώνη.